Ο Άιντεν είναι ένα τραν άνδρας 27 ετών που ζει στην ανατολική βελγική πόλη Χάσελτ. Λέει ότι ακόμη και σε μια πολιτικά προοδευτική χώρα, όπω είναι το Βέλγιο, οι τραν άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρέ διακρίσει. People... Ακούω ακόμα ότι πολλοί άνθρωποι χάνουν τι δουλειέ του ή ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι εάν ο ιδιοκτήτη ή το αφεντικό γνωρίζει ότι είναι τρανς. Και ξέρω, ναι, έχουμε νόμο στο Βέλγιο ότι δεν μπορεί κανεί να κάνει διακρίσει, yeah, αλλά rodeo. ποτέ δεν θα παραδεχτεί κανεί ότι δεν σε επέλεξε λόγω αυτού. Τουλάχιστον το 43% τη κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρώπη δηλώνει ότι αντιμετώπισε παρόμοιε διακρίσει, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη που έγινε πέρυσι. Από την περίοδο που έκανε αλλαγή φύλου πριν από 7 χρόνια, ο Άιντεν αποφάσισε να αφιερωθεί στη στήριξη άλλων τραν ανθρώπων και να εκπαιδεύσει την κοινότητα. Λέει ότι στέκεται αλληλέγγυο με του ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι το επίκεντρο μια σειρά παραβιάσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ορισμένε περιοχέ αυτοανακηρύχθηκαν ζώνε χωρί ΛΟΑΤΚΙ. Η πρόεδρος της Κομισιόν χρησιμοποίησε την ετήσια ομιλία της για να καταγγείλει αυτή την κίνηση. Το να είσαι εαυτό σου δεν είναι η ιδεολογία σου. Είναι η ταυτότητά σου. Και κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει ποτέ. Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Οι λεγόμενες ζώνες χωρίς ΛΟΑΤΚΙ είναι ζώνες χωρίς ανθρωπιά. Zones. Ένα αίτημα με πάνω από 250.000 υπογραφέ παραδόθηκε στην Επίτροπο για την Ισότητα, καλώντα την Ευρώπη να ενεργήσει για την προστασία των δικαιωμάτων στην Πολωνία. Εδώ, στο Χάσελ, οι οργανώσει τη κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ επιμένουν ότι ο αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων του πρέπει να συνεχιστεί. Τα δικαιώματα που έχουμε τώρα δεν είναι για πάντα δεν είναι σίγουρα για πάντα. Είναι πιθανό ότι μπορεί να αλλάξουν. Έτσι τώρα δεν βλέπω μια εξέλιξη όπως στην Πολωνία να συμβαίνει και στο Βέλγιο, αλλά δεν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν θα συμβεί και ποτέ. Άνθρωποι όπως ο Άιντεν θέλουν να μιλήσει η Ευρώπη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την αναγνώριση δικαιωμάτων και την προστασία στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αν η Ευρώπη κάνει απλώ τη δήλωση ότι όλε οι χώρε πρέπει να ακολουθήσουν τον κανόνα, ότι πρέπει να ενσωματωθούμε και πρέπει να μα σέβονται, αυτό θα βοηθήσει πολύ. Οι ομάδε των ΛΟΑΤΚΙ λένε ότι θα περιμένουν να δουν αν η πρόεδρο εννοεί αυτά που είπε έω ότου ο καθένα μπορεί να ζήσει ελεύθερα.